Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον σκάντερ. Σήμερα μαζί μας ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Καπνοπόλης. Κύριε Καπνοπόλη, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία σας. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και σε εσάς και στους ακροατές σας. Σήμερα λοιπόν θα αφήσουμε για λίγο την ιδιότητά σας, αυτή του Προέδρου, και θα επικεντρωθούμε στην προσπάθεια να σκιαγραφίσουμε μέσα από ένα σύντομο σκανάρισμα την προσωπικότητά σας, καθώς και να αναδείξουμε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πτυχές αυτής. Πάνω απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε έτσι και να σας φιλοξενήσω στον χώρο τον οποίο δεν ξέρω αν έχετε έρθει και άλλες φορές. Και να σας πω ότι ο χώρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν τα προβλήματα μέσα από την κρίση και μας βρίσκει καθημερινά πολλές φορές στον χώρο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει αρκετές χιλιάδες μέλη που ταλανίζονται με την κρίση και θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους βοηθήσουμε, να βρούμε τις προτάσεις και τις λύσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μαζί όλες τις λύσεις που θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και την οικονομία. Και θεωρώ ότι το Επιμελητήριο θα πρέπει να αναργώσει τις προσπάθειες των βιοτεχνών, ώστε να μπορέσουμε να ανατάξουμε λίγο, να σταθεροποιήσουμε και να ανατάξουμε λίγο την οικονομία. Ξεκινώντας λοιπόν με την πρώτη ερώτηση του σκαναρίσματός σας, ποια είναι για εσάς η απόλυτη ευτυχία? Η απόλυτη ευτυχία προσωπικά θεωρώ ότι έρχεται μέσα από την οικογενειακή ευτυχία και την επαγγελματική, θα έλεγα, δεμένη με την επαγγελματική ευτυχία, η οποία δεμένη επαγγελματική ευτυχία βεβαίως για τον καθένα αποτελεί κάτι το ξεχωριστό, και θεωρώ ότι η επαγγελματική ευτυχία έχει να κάνει τόσο με το προσωπικό το οποίο θα πρέπει να του δίνεις ένα όραμα και προοπτική, άλλο τόσο θα πρέπει να μένουν ικανοποιημένοι οι πελάτες, δημιουργώντας προοπτικές ακόμα και για τους ίδιους τους πελάτες με σχεδιασμούς νέων προϊόντων και όλων αυτών των καταστάσεων που πρέπει να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και αυτοί σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτό για μένα είναι μια πολύ μεγάλη ευτυχία. Τι είναι αυτό που σας κάνει να ξυπνάτε το πρωί? Κάθε μέρα για μένα αποτελεί μια πρόκληση και θέλω να μπορώ να κοιτάξω στα μάτια μου την οικογένειά μου και τους υπαλλήλους μου, ούτως ώστε αυτή η προοπτική να είναι καθημερινά που θα τους κάνει να νιώσουν ήρεμα και να μπορέσουν να έχουν μια καινούργια μέρα, η μέρα ευχάριστη, η οποία θα μπορεί και για αυτούς να μην είναι μια δύσκολη μέρα, αλλά να είναι μια μέρα χαράς, ευχαρίστησης. Γιατί ξέρετε κάτι, εμείς οι βιοτέχνες δημιουργούμε. Άλλωστε, βιοτέχνης είναι η καθημερινότητα στην τέχνη. Βιοτέχνης, έτσι. Οπότε η τέχνη είναι αυτή που σε κάνει να παίρνεις ένα προϊόν, να το μεταποιείς και να μπορέσεις να βγάζεις ένα αποτέλεσμα και να σε κάνει να χαίρεσαι για αυτό το αποτέλεσμα, γιατί είτε είναι ένα ρούχο που το φοράει κάποιος επάνω του, είτε είναι ένα μηχάνημα το οποίο πήρες ένα μέταλλο, το έχεις πλάσει και το έχεις κάνει να βγάζει ένα αποτέλεσμα. Όλα αυτή λοιπόν, αυτή η τέχνη που βγαίνει στην καθημερινότητά μας, είναι που μας κάνει να νιώθουμε ευτυχισμένους. Ποιο θα λέγατε ότι είναι το δυνατό όπλο του χαρακτήρα σας? Καταρχάς, το δυνατό όπλο του χαρακτήρα μου είναι ότι θέλω να μπορώ να ακούω τους ανθρώπους και να έχω μέσα από την εντιμότητα να έχουμε μια ηθική, να δεν μου αρέσουν τα ψέματα. Η ηθική, θα έλεγα. Και αντιθέτως, ποια θεωρείτε ως τη μεγαλύτερη αδυναμία σας? Είναι αυτό που μόλις σας είπα, ότι η αδυναμία μου είναι ότι δεν μπορώ να πω ψέματα. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αν θα συμβεί να γίνει ψέμα, είναι ότι θα με διαψεύσουν
κάποιες άλλες καταστάσεις εξωγενείς παρά ο χαρακτήρας μου. Δεν μου αρέσουν τα ψέματα καθόλου. Σε ποια λάθη δείχνετε τη μεγαλύτερη επίοικια? Στα λάθη που προέρχονται από ανιδιοτέλεια και από κάτι το οποίο του είναι άγνωστο κάποιος και του έχει συμβεί ένα θέμα, ναι, δείχνω μεγάλη επίοικια. Όταν δεν έχει την πρόθεση να κάνει κάτι, βεβαίως και η επίοικια είναι πολύ μεγάλη. Και δίνεται και η δεύτερη ευκαιρία. Με ποια ιστορική προσωπικότητα θα λέγατε ενδεχομένως ότι ταυτίζεστε περισσότερο? Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να ταυτιστώ με κάποια συγκεκριμένη προσωπικότητα. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα και τα δικά του βιώματα. Δεν θεωρώ ότι μπορώ να ταυτιστώ. Πηγαίνετε καθόλου στο γήπεδο? Ποια είναι η αγαπημένη σας ομάδα? Εδώ, ναι, η αγαπημένη μου ομάδα είναι η μεγάλη ιστορική ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης. Αυτή η ομάδα η οποία έχει φέρει και πολλά καλά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Άλλωστε δεν έχει ιτηθεί σε επίσημο ευρωπαϊκό αγώνα εντός του γηπέδου, έχει πολλά χρόνια. 45-50 χρόνια έχει περίπου να ιτηθεί η ομάδα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, παρόλο που έχει περάσει τα τόσα δεινά. Θεωρώ ότι είναι η πιο ιστορική ομάδα της Βορείου Ελλάδος. Πρώτα ο Άρης έχει επιτύχει όλα τα, ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ελλάδα, έχει πρωτοπορήσει σε όλα τα αθλήματα και μετά ακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες. Είναι ο Άρης λοιπόν Θεσσαλονίκης. Η μεγάλη μου αγάπη. Ταξιδεύετε συχνά? Ποιος είναι ο αγαπημένος σας προορισμός για ταξίδι? Ο αγαπημένος προορισμός θα έλεγα είναι το Παρίσι. Και παρόλο που επαγγελματικά ταξιδεύω πιο πολύ στην Ιταλία, αλλά αγαπημένος προορισμός είναι το Παρίσι. Και φυσικά, επειδή πηγαίνω και στην Ιταλία, έχω σαν δεύτερη χώρα την Ιταλία. Ποια είναι η σημαντικότερη, κατά τη γνώμη σας, αρετή την οποία θα πρέπει απαραίτητος να έχει ένας άντρας? Καταρχάς, η αρετή είναι της υπομονής, που σήμερα η υπομονή είναι δύσκολο με τα τόσα πράγματα που βιώνουμε, αλλά σίγουρα η υπομονή είναι μια αρετή. Αντιστοίχως, σε μια γυναίκα ποια θεωρείται ως τη σπουδαιότερη αρετή? Να είναι ειλικρινής. Να μην λέει ψέματα. Αλλάζοντας τώρα τελείως θέμα, ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό? Εξ όσων γνωρίζετε, το επάγγελμά μου είναι με τα μηχανήματα γαλακτοκομείας και μηχανίας τροφίμων. Σίγουρα ένα πολύ καλό φιλέτο, το ψάρι και τα τυροκομικά. Και το κόκκινο κρασί. Το κόκκινο κρασί πάρα πολύ. Εκεί απαντάτε πλέον και στην ερώτηση ποιο είναι το αγαπημένο σας ποτό. Έτσι. Άρα το κόκκινο κρασί. Έτσι, το κόκκινο κρασί. Το αγαπημένο σας γλυκό? Είναι το εκμεκ. Και το αγαπημένο σας φρούτο? Δεν έχω ιδιαίτερη προτίμηση, αλλά θα έλεγα το πορτοκάλι όταν είναι έτσι γλυκό. Και φυσικά, πρωτίστως μάλλον θα έλεγα πρώτα το μήλο και μετά το πορτοκάλι. Μια που και το μήλο είναι ο βασιλιάς των φρούτων. Θεωρείται από θέμα οργανωληπτικών χαρακτηριστικών. Και πηγαίνοντας τώρα στο χώρο της τέχνης, ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι? Το αγαπημένο μου τραγούδι. Το αγαπημένο τραγούδι θα έλεγα ότι είναι ένα τραγούδι πιο πολύ αυτό το αγαπούσε η μητέρα μου. Και είναι, προσπαθώ λίγο να το θυμηθώ με την έννοια, το Τζιβαέρι μου. Το Τζιβαέρι μου, γιατί δεν το ακούω πολύ τακτικά, αλλά είναι το Τζιβαέρι μου, είναι το αγαπημένο τραγούδι. Αχ, Παναθέ μας,
Παρακολουθείτε συχνά και ταινίες. Ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία? Συνήθως δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Είναι ελληνικές ταινίες, διότι οι ελληνικές ταινίες είναι από αυτές που αποδίδουν και στην καθημερινότητα. Βλέπουμε ότι υπήρχε μια σοφία ενδεχομένως των Ελλήνων ηθοποιών, που βλέπουμε ότι αυτά που γίνονται σήμερα τα έχουν πει κάποιες δεκαετίες πριν οι Έλληνες αυτοί οι ηθοποιοί, οι οποίοι αφήσανε ο ελληνικός σχηματογράφος πολύ μεγάλη εποχή, και όσες φορές και να τη δεις μια ταινία, και θα έλεγα για την ακρίβεια και ο Μπακαλόγατος. Μας φέρνει και λίγο χιούμορ, ας πούμε. Πολλές ταινίες φυσικά, αλλά αυτή έτσι ξεχωρίζει. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας καλλιτέχνης από όλους τους χώρους? Ο Σαββόπουλος, μια και είναι και γείτονας από την Μπότσαρη, από την Μάρκο Μπότσαρη που γεννήθηκα εκεί. Ο αγαπημένος σας αθλητής από όλους τους χώρους? Χρειάζεται να με ρωτήσετε σαν Αργενό. Ο Νίκος Ογκιάλης. Ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα? Το χρώμα θα έλεγα το άσπρο. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένα... Το λευκό καθορίζει την ψυχή, την καρδιά. Το λευκό, το άσπρο έτσι. Ποια θα ξεχωρίζατε ως τη μεγαλύτερη επιτυχία σας? Μεγαλύτερη επιτυχία. Η επιτυχία είναι, θα έλεγα, την οικογένειά μου. Μεγαλύτερη επιτυχία μου, το γιο μου που θέλησε να ακολουθήσει την επαγγελματική σταδιοδρομία του, να είναι ο τέταρτος στην ιστορία, μια και είμαι τρίτη γενιά εγώ κατασκευαστής. Ο γιος μου, και ευτυχώς που φυσικά αυτό συνετέλεσε, να είναι και η σύζυγός μου, η γενικότερα συμπαραστάτης και στην οικογένεια. Δόξα τω Θεώ, έχω μια πολύ καλή οικογένεια, η οποία ζω πολύ ωραία, ήρεμα, αρμονικά, και με κάνει ευτυχισμένο που τουλάχιστον μπορώ με την οικογένειά μου και συμβιώνω έτσι ήρεμα. Τον επηρεάστηκε εσείς λίγο στην επιλογή του ή ήταν καθαρά δική του? Ξέρετε κάτι, είπα δόξα στον Θεό για το λόγο του ότι τα παιδιά μου είναι πάρα πολύ έτσι ωραία συγκεντρωμένα με τις απόψεις τους, από το γεγονός, ενώ σαν παιδιά έλεγε να πάει, ξέρω εγώ, να γίνει αθλητής του μπάσκετ, μια και είναι και ψηλός. Να σας πω χαρακτηριστικό ότι υπηρέτησε στην Προεδρική Φρουρά. Παρά αυτά, είναι αυτός, όταν του εξηγείς πέντε πράγματα που μάλλον ίσως δεν χρειάζεται να του εξηγήσεις, τα καταλαβαίνει από μόνος του και δεν χρειάζεται πολύ η συζήτηση. Οπότε, δόξα τω Θεώ, δεν νομίζω. Και η μητέρα του σίγουρα έχει παίξει το ρόλο της, παίζει το ρόλο της, αλλά όχι τόσο. Θεωρώ ότι έχουν τη δική τους προσωπικότητα τα παιδιά και την αντίληψη που αντιλαμβάνονται και πράττουν ανάλογα. Για ποιο πράγμα θα λέγατε ότι μετανιώνετε περισσότερο στη ζωή σας? Για ποιο πράγμα? Που δεν αφιέρωσα πολύ χρόνο στα παιδιά μου. Αυτός είναι ένας. Και όταν βλέπω νέους ανθρώπους, λέω, βάλτε ένα πρόγραμμα, ένα ωράριο, να μην εργαζείστε τόσο όσο κάποτε εργαζόμασταν εμείς. Βάλτε ένα διαφορετικό τρόπο, έτσι, χρόνο στην καθημερινότητά σας και να βλέπετε περισσότερο τα παιδιά σας. Δηλαδή, να σας πω το εξής, ότι πολλές φορές ο γιος μου έχει παράπονο γιατί δεν έχουμε παίξει πολύ μπάλα μαζί. Και είναι ένα, όπως και εγώ τον πατέρα μου, δεν το θυμάμαι πολλά χρόνια έτσι να είμαι, παρόλο που είχα μεγάλο πατέρα. Δεν ήμουν κοντά του και αυτό που μου είχε λείψει εμένα, δεν θα έπρεπε να το δώσω στα παιδιά μου, αλλά η καθημερινότητα πολλές φορές μας βάζει σε άλλου είδους συμπεριφορές. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο έτσι παράπονο μου και θέμα μου. Τι είναι αυτό που αντιπαθείτε περισσότερο στους άλλους? Νομίζω... την έπαρση πολλές φορές αντιπαθώ, και δεν είναι κανένας ανώτερος ο ένας από τον άλλον.
θα πρέπει να σεβόμαστε λίγο ένας τον άλλον, την προσωπικότητα του καθενός. Ο καθένας έχει μια προσωπικότητα. Και πάνω απ' όλα, ξέρετε κάτι, πολλές φορές πολλοί έχουν τελειώσει κάποια πανεπιστήμια, έχουν μορφωμένοι, ωραία. Από εκεί πέρα η κοινωνική τους μόρφωση όμως δεν είναι σύμφωνα με το επίπεδο της μόρφωσης που έχουν αποκτήσει από τα πανεπιστήμια. Και δεν υπάρχει ο σεβασμός στον συνάνθρωπο. Και η καθημερινότητά μας, αυτό που μας κάνει να καταλαβαίνουμε και να αντιλαμβανόμαστε ότι ο καθένας από τη δουλειά του, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, είναι καθής αφοετάχθη, είναι και αυτός που πρέπει, που εξελίσσεται διαφορετικά. Μπορεί κάποιος οποιοδήποτε, εγώ μπορώ να πάω να κάνω τον κτηνοτρόφο. Δεν μπορώ να κάνω τον κτηνοτρόφο. Ξέρετε ότι είναι δύσκολο το επάγγελμά τους. Ξέρετε να διαλέγεις, να ξέρεις ποιο ζώο είναι, ποιο και τι. Ένα παράδειγμα σας έφερα. Μα λες κτηνοτρόφος, είναι απαξιωμένη εργασία. Δεν θα πρέπει λοιπόν, όλοι έχουν τις αξίες τους. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε απέναντι στον συνάνθρωπο μας με έπαρση. Ποια είναι η αγαπημένη σας ασχολία? Το σχέδιο θα έλεγα. Το σχέδιο, μου αρέσει πολύ το σχέδιο. Το σχέδιο και σχεδιάζοντας, γιατί και ήμουν πολύ καλό στο σχέδιο. Και αυτό φυσικά με βοήθησε στη δουλειά μου, έχοντας φυσικά και κάποια φωτογραφική μνήμη, πολύ καλή. Κάτι που σου δημιουργεί φαντασίωση και μπορείς και δημιουργείς το σχέδιο λοιπόν. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας? Μάλιστα. Να χάσω κάποιους δικούς μου, αυτός είναι ο φόβος μου για μένα, για τον ίδιο μου, για την υγεία μου και για την οικογένειά μου γενικότερα, όπως και για τους φίλους που έχουμε χάσει, ας πούμε, όπως συγχωρεμένος ο πρόεδρος που ήταν πολύ φίλος μου. Είπατε και προηγουμένως ότι μισείτε τα ψέματα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες στιγμές στη ζωή σας που επιλέγετε να πείτε ψέματα προκειμένου, για παράδειγμα, να μην πληγώσετε κάποιον? Προτιμώ να αποφύγω να απαντήσω, να μην πω το ψέμα. Θα κοιτάξω να είμαι τόσο έτσι να ξεφύγω να πω ψέματα. Θα κοιτάξω να ξεφύγω να πω ψέματα, να μην δώσω μια απάντηση. Δεν θα ήθελα να δώσω ψέματα. Να πω κάτι άλλο, να αλλάξω θέμα, παρά να πω ψέματα. Το ψέμα δεν είναι κάτι το οποίο βοηθάει, γιατί το βρίσκει μπροστά σου. Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σας έχουν δώσει? Η καλύτερη συμβουλή θα έλεγα είναι ότι το καλό παιδί δεν είναι επάγγελμα. Θα πρέπει δηλαδή να προσέχουμε ότι όλοι οι φίλοι μας, όλος περίγυρος, έχει καλούς ανθρώπους, όλα αυτά. Δεν μπορεί να τον διαλέξεις για να κάνεις ένα επάγγελμα. Στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία, έτσι, πάνω απ' όλα. Τι αγαπάτε περισσότερο στην πατρίδα μας? Τι αγαπώ περισσότερο στην πατρίδα μας? Η πατρίδα μας έχει τους ανθρώπους, έχει την καρδιά, έχει ανθρώπους έξυπνους, έχει καταρχάς τις τέσσερις εποχές της η πατρίδα μας. Κάτι που δεν έχουν πολλά. Αν και τώρα λίγο πολύ τέσσερις εποχές έχουν ψηλό μπερδευτεί, θεωρώ όμως ότι διαφέρει πολύ. Και φυσικά το φιλότιμο στην πατρίδα μας, αυτό που δεν το έχουν άλλες χώρες, άλλοι λαοί. Ποια είναι η ομορφότερη ανάμνησή σας? Η γέννηση των παιδιών. Η γέννηση των παιδιών. Πραγματικά έτυχε να είμαι και στους θαλάμους των Κετών και έζησα όλη αυτή την εικόνα της ύπαρξής τους και να είναι πολύ δυνατή η ανάμνηση.
Και κλείνοντας, υπάρχει κάποιο φυσικό ταλέντο το οποίο θα επιθυμούσατε, το οποίο ενδεχομένως δεν έχετε, αλλά θα επιθυμούσατε? Δεν θα έλεγα ότι έχω φυσικό ταλέντο, προς Θεού. Αλλά το τι θα επιθυμούσα, θα ήθελα να ασχοληθώ λίγο με τη μουσική. Κάτι που είχα πάρει από μικρός μια κιθάρα και ποτέ δεν βρήκα χρόνο να την γιατί κράτησα εκεί. Και ήθελα και ο γιος μου, αλλά πρέπει να έχεις και λίγο χρόνο, γιατί κακά τα ψέματα η μουσική εξευγενίζει το πνεύμα και ηρεμεί έτσι λίγο την ψυχή, την... και στις μέρες μας έχουμε μεγάλη ανάγκη της ηρεμίας. Και θεωρώ ότι η μουσική, χαίρομαι τους ανθρώπους που έχουν έφεση στην μουσική και θεωρώ ότι αυτοί μπορούν και είναι πολύ πιο ήρεμοι. Κύριε Καπνοπόλη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι. Το καλοκαίρι ας είναι λίγο μεγάλο, να μπορέσει όποιος συνάνθρωπός μας δεν μπόρεσε να το γευτεί, να ξεκουραστεί, να μπορεί να βρει τη δύναμη, τον χρόνο. Φυσικά τα χρήματα δεν είναι απόλυτα, ότι στις διακοπές πρέπει να έχεις χρήματα για να κάνεις διακοπές. Και στο σπίτι σου με τη σύντροφό σου και μια βόλτα στην παραλία, την ωραία παραλία που έχουμε. Και αυτό είναι μια διακοπή από την καθημερινότητα. Σας ευχαριστούμε και πάλι, να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε για ακόμη μια φορά μαζί μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.